Πόνος στη μέση. Voltaren Emul Gel. Απορροφάται γρήγορα και οι περιοχές που πονούν έλκουν τη θεραπευτική του δύναμη. Σταματάει τον πόνο και επιταχύνει τη φυσική αποκατάσταση. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Καλημέρα σε όλους σας. Very happy because one more time my πολύ ευχαριστημένος γιατί η ομάδα έγινε να γίνει πρωταθλητής. Στην αρχή είχαμε χάσει μερικούς παίκτες πολύ σημαντικούς, ο Ψαφιδίσιος, ο Σπανούλης, και πολλοί κόσμος είπε ότι ίσως θα είχαμε προβλήματα να φτάσουμε ακόμα και στο Final Four. Εγώ όταν παίξαμε την Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της EuroLeague, ότι αυτό πρέπει να ήταν ένα κίνητρο πιο σημαντικό για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή είμαστε ξανά πρωταθλητές της Ευρώπης. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου γιατί κάνουν μεγάλες προσπάθειες. Γιατί αφιέρωσαν τον χρόνο τους, πολλές ώρες για την ομάδα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω στους φιλάθλους μας γιατί σήμερα μας βοηθήσανε πάρα πολύ, όπως κάνανε όλα αυτά τα χρόνια. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τη Μακάβη γιατί έκανα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για όλο τον κόσμο στην Ευρώπη. Και επίσης νομίζω ότι στο πρώτο κομμάτι κάναμε αρκετά λάθη. Χάσαμε κάποια φορά την μπάλα, αλλά στο δεύτερο κομμάτι καλυτερέψαμε, κάναμε καλύτερο κοντρόλ και από κάποια λάθη στο τέλος δώσαμε την ευκαιρία στη Μακαμπή ότι υπήρχε κάποια πιθανότητα να μας στάσει. Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι η ομάδα άξιζε να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Παίξαν πολύ καλά τα σημαντικά τα σημεία του παιχνιδιού. Επίσης, κυρίως ο παίκτης που έχω δίπλα μου, γιατί το κάνει μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Συγχαρητήρια. Γιατί είναι οι ήρωες της βραδιάς. Πριν από τις ερωτήσεις, θα μιλήσει ο καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού, Διαμαντίδης. Συγχωρίζουμε γιατί είναι πολλά μέσα στο κεφάλι μου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε ακόμα τίτλο. Να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στους προπονητές μου, στους συμπαίκτες μου, στον κόσμο που μας βοήθησε πάρα πολύ. Ελπίζω να δώσαμε και ανεξαρτήτου ομάδας στην Ελλάδα ένα μικρό χαμόγελο στον κόσμο, γιατί τον τελευταίο καιρό η χώρα μας έχει ακούσει πάρα πολύ άσχημα πράγματα, έστω με αυτόν τον τίτλο να μπορέσαμε και δώσαμε λίγη χαρά στον κόσμο. Κλείνει αυτό η παρένθεση. Δεν έχω να πω πολλά. Νομίζω για το παιχνίδι ο coach τα είπε. Αυτό που μένει είναι η χαρά και η ικανοποίηση, γιατί όλη τη χρονιά παλεύεις για κάτι το οποίο προσπαθείς κάθε φορά στο γήπεδο. Έχουμε δώσει 100% της προσπάθειάς μας. Νομίζω ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και είμαστε πολύ ευτυχείς για άλλη μια φορά που έχουμε κατακτήσει τον τίτλο. Ευχαριστώ πολύ. Congratulations both. Question for Mr. Obradovic. Sir Obradovic, a su izquierda al fondo. Felicidades. Bueno, pues nada, un poco qué supone ganar esta Euroliga. Sí, ganamos. Αν κερδίζουμε στα EuroLeague, είναι 8 φορές που έχετε κερδίσει, 6 με τον Παναθηναϊκό, επίσης στη Βαρκελόνη. Το πιο σημαντικό είναι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον έκτο τίτλο. Η Βαρκελόνη, σας το είπα και προηγουμένως, είναι μια πόλη που αγαπάει τα αθλήματα, κυρίως το μπάσκετ, μετά το ποδόσφαιρο βέβαια. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Παίρνω αυτή την ευκαιρία να σας πω κάτι, ότι πριν από το παιχνίδι πήρα ένα μήνυμα που είναι ένας πολύ καλός φίλος και ήταν φίλος μου και ήταν ο Χωσέ Μαρία Εθκέρδο που ήταν βοηθός προπονητής μου. Δεν είχε είσοδο για να... και πέθανε ο πατέρας του χθες το βράδυ.
και αν κερδίσεις θα ήθελα να χαρίσεις αυτή τη νίκη στον πατέρα μου. Και εγώ παίρνω αυτή την ευκαιρία, ένα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ένα πολύ καλός φίλος που πέθανε ο πατέρας του. Και αφιερώνω τη νίκη. Έχει πολλά πράγματα στο κεφάλι του. Θα τον εκνοήσω λίγο. Δεν έχει στο κεφάλι του πολλά πράγματα. Έχει στα χέρια του πολλά πράγματα. Φεύγει από την Βαρκελόνη με 5, ένα ομαδικό και 4 ατομικά τρόπαια. Και προηγουμένως ο David Blatt είπε ότι δεν είναι ο MVP της Ευρωλίγκας της φετινής. Ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του κυπέλλου Πρωταθλητριών. 53 χρόνια. Θα ήθελα να το σχολιάσει σε πείσμα τη γνωστή ταπεινοφροσύνη σου. Εντάξει, σίγουρα είναι μεγάλη μου τιμή να ακούω από έναν άνθρωπο τόσο καλά λόγια. Τον ευχαριστώ πολύ, αλλά το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι το άθλημα που κάνουμε δεν είναι ατομικό. Δεν κάνουμε στίβο. Παίζουμε μπάσκετ. Είμαστε με κάποια παιδιά μέσα στο γήπεδο, προσπαθούμε, κάποιοι προπονητές και ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι μου βγει, ό,τι μπορέσω να κάνω και πρέπει να το κάνω, θα το κάνω. Κάποιες φορές θα βγει, κάποιες φορές όχι. Αθλητισμός είναι. Εμείς στον Παναθηναϊκό έχουμε συνηθίσει την επιτυχία και όλα είναι καλά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο αθλητισμός έχει και τις αποτυχίες. Και στις αποτυχίες βλέπουμε τα λάθη μας και προσπαθούμε να βελτιωθούμε για να είμαστε την επόμενη φορά καλύτεροι. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ τον coach, τον Blatt, για τα λόγια του. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ερώτηση από τον κύριο Βράδοβιτς. Ο κύριος Blatt είπε ότι είσαστε ίσως να είσαστε με τον Phil Jackson, μπορεί να είσαστε ο τεχνικός με περισσότερους τίτλους. Έχετε αυτή τη γνώμη για τον εαυτό σας? Ευχαριστώ για τα λόγια του. Έχει ένα... μόνο ζεις μια φορά, όπως λέει το τραγούδι το ισπανικό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, χαρούμενος κάθε μέρα που έχω την ευκαιρία να δουλέψω με τα παιδιά μου, με τους παίκτες μου. Αυτό μου αρέσει αυτό το άθλημα, είμαι ερωτευμένος. Αν συνεχίζω έτσι, θα θελήσω να συνεχίσω να δω τι γίνεται στο μέλλον, να συνεχίσω να δουλεύω. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι σημαντικά. Después. Με κάτι που λέγατε, ότι οι προπονητές αλλά και οι παίκτες που δεν κερδίσανε ποτέ, αυτοί που κερδίζουν λένε δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να κερδίσεις και να ξανακερδίσεις. Καμιά φορά το να ξανακερδίσεις είναι καλύτερο και αν κερδίζεις. Μήπως το παραπήρατε σοβαρά αυτό το πράγμα? Έτσι είναι, αυτό που λέγαμε. Ο καθένας δουλεύει για να φτάσει στο τέλος, ως το τέλος αν είναι πιθανό, σε κάθε πρωτάθλημα που παίζεις και παίρνεις μέρος. Έτσι είναι η ζωή. Εμείς αυτή τη νύχτα γυρίζουμε στην Αθήνα, σίγουρα θα το γλεντήσουμε. Και δεν ξέρω αύριο, αλλά την Τρίτη θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για τον άλλο τελικό που έχουμε με την Κυριακή ενάντια στον Ολυμπιακό, για το κύπελλο της Ελλάδας. Έτσι είναι αυτό. Καινούριος τίτλος, να παιχτεί, πρέπει να σκεφτούμε, πρέπει να ετοιμάσουμε αυτό το παιχνίδι και να ξεχάσουμε όλα όσα περάσαν εδώ, που είναι πολύ όμορφο ότι πέρασε, ότι ζήσαμε, αλλά η ζωή, το πιο σημαντικό είναι το μέλλον. Πολύ καλό το παρόν και το παρελθόν, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε το μέλλον. Στο Βερολίνο ήταν κατανοητό γιατί φώναξε το Φραγκίσκο Αλμπερτάσκο στο τρόπαιο σήμερα, γιατί φώναξε το Τσατσάρι και τον Μπατίστα? Στην ομάδα και νομίζω ότι το αξίζουν να σηκώσουν μαζί το τρόπαιο. Una pregunta in italiano. Συγγνώμη, θα ήθελα να ρωτήσω για τα ίδια θέματα. Ποια είναι η συνταγή για κάποιον 8 EuroLeague? Μπορείτε να μας πείτε
ποια είναι η ομάδα που έχετε πίσω σας. Δεν υπάρχει ένα πιστικό. Το πρώτο είναι να πηγαίνεις στο γυμναστήριο κάθε μέρα να καλυτερεύεις. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που παίξαν όπως παίξαν ο Διαμαντίδης, ο Κώστας, ο Φώτσης. Είναι πολύ χαρούμενος γιατί αυτοί μπορούν να δώσουν το μήνυμα πώς πρέπει να παίξουν, τι πρέπει να κάνουν στον Παναθηναϊκό μεταξύ μας. Αυτή είναι η συνταγή, τίποτα άλλο. Και σε σχέση με τις υπόλοιπες νίκες, εμείς δουλεύουμε γι' αυτό. Ελπίζουμε να επαναλάβουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον, όπως είπε και ο Διαμαντίδης. Εμείς κάναμε λάθη. Και είναι σωστό όταν κάποιος αναγνώριζε τα λάθη του, γιατί μπορεί να καλυτερεύσει. Ήταν πιο δύσκολο το παιχνίδι με τη Σένα, τα δύο ήταν δύσκολα. Συγχαρητήρια το τίτλο. Νομίζετε ότι το πιο σημαντικό βήμα για να πάρθει ο τίτλος έγινε όταν κερδίσατε την Βαρκελόνη? Ναι, ήταν σημαντικό, αλλά όταν κερδίσαμε την Βαρκελόνη έπρεπε να κερδίσουμε και τα άλλα δύο παιχνίδια. Όταν κέρδισε την Βαρκελόνη ήταν φανερό ότι μας κοιτάγαν όλοι με άλλα μάτια. Γιατί κερδίζεις που ήταν το πρωταθλητή, αυτό που ήταν το φαβορί, που έχει παίξει πολύ καλά. Που έπαιξε πολύ καλά. Γιατί έπρεπε να κερδίσουμε τρία παιχνίδια, ενώ εδώ το Final Four είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι το ίδιο, είναι αρκετά διαφορετικό. Αλλά αυτό μας έδωσε εμπιστοσύνη και απέναντι στους άλλους, αλλά και σε εμάς, ότι έχουμε πιθανότητες. Καταρχάς, η ερώτηση είναι αυτά τα 10 που έχετε κερδίσει και τι θα έπρεπε να κάνει για να ξεπεράσετε φτάσετε στα 10 να κερδίσετε τα 4-10 κύπελα και τι κάνατε για να είναι φέτος η χρονιά ακόμα καλύτερη από την περσινή. Για μια ακόμα φορά θα σας πω, δεν νομίζω ότι είναι κάτι προσωπικό, γιατί κέρδισα μια κύπη που δεν πρέπει και κανένας δεν τη θυμάται, οπότε θα ήταν 10, αλλά κανένας δεν το θυμάται. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Παναθηναϊκός που είναι 12 χρόνια, με την ίδια, με τους ίδιους τεχνικό προσωπικό, με διαφορετικούς παίκτες, με την οικογένεια του κύριου Γιανακοπούλου, γιατί είναι κόσμος που του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ, που βγάζει λεφτά, επενδύει για να έχει αυτό το επίπεδο τόσο υψηλό η ομάδα, ώστε να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική στην Ευρώπη και κάθε χρονιά μπορεί να βρει καινούργιους παίκτες. Αλλά νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ομάδα και ίσως θα έπρεπε να βρούμε κάποιον νέο παίκτη, ίσως. Αλλά νομίζω όλοι αυτοί που ήταν αποτελεσματικοί για την νίκη μας, νομίζω ότι όλοι πρέπει να συνεχίσουν μαζί μας και για να δούμε πώς θα μπορέσουμε αυτό, να γίνει αυτό πραγματικότητα την επόμενη σεζόν. Αυτό που είπα είναι ότι οι παίκτες που παίρνουν χρόνια μαζί είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτοί που εξηγούν στους νέους παίκτες τι σημαίνει να παίζει στον Παναθηναϊκό, τη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού. Είναι ο καλύτερος. Μια ερώτηση για τον Διαμαντίδη. Στην πρώτη αρχή ήσασταν λίγο πιο εκνευρισμένοι, πιο νευρικοί. Πώς έγινε η αλλαγή? Είχε δίκιο. Στο πρώτο ημίχρονο δημιουργούσαμε καταστάσεις για να βρούμε κάποιο έξτρα σουτ ή να βρούμε την επιλογή που θέλουμε. Κάπου στην εκτέλεση ήμασταν λίγο νευρικοί. Ο κόουτς έχει δίκιο. Σαφώς στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι. Βάλαμε κάτω τα πράγματα λίγο στο ημίχρονο, ηρεμήσαμε. Οι προπονητές μας μίλησαν και νομίζω ότι είχαμε καλές επιλογές και φτάσαμε στη νίκη. Αφού απάντησε ο Ζέλικος στα ισπανικά και στα ελληνικά, ελπίζω να μας απαντήσει και στα ελληνικά. Ευχαριστώ.
να το ρωτήσω κάτι, είναι βαρετό, γιατί όπως και ο Δημήτρης προηγουμένως δεν θέλουν να προσωποποιούν την επιτυχία. Αλλά επειδή αυτά τα 8 τρόπια είναι σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μόλις 20 ετών, και πήρε και το πρώτο άλλωστε ως ρούκι. Συνήθως μετά από κάθε Final Four τον ρωτάμε, οι Έλληνες δημοσιογράφοι, ποιο είναι το κίνητρό του για την επόμενη χρονιά. Έχει πει διάφορα ωραία μέχρι τώρα. Το ωραίο που θυμάμαι ότι ήταν η μεθαυριανή προπόνηση. Προηγουμένως είπε και το τελικό του κυπέλλου κοντά στον Ολυμπιακό. Αλλά σε βάθος χρόνου, όταν κάποια στιγμή θα γράψει το βιβλίο του, τι θα έβαζε τίτλο στο εξώφυλλο για το 8ο τρόπαιο που κατέκτησε. Vasily, what to say, tell me. Is Diamantidis is over here and Diamantidis είναι εδώ, δίπλα μου, και είμαι σίγουρος και θυμάται ότι το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε τη Βαλένθια, εγώ διάβασα τον ισπανικό τύπο και από άλλες χώρες και είδα ότι όλος ο κόσμος μιλούσε για μας σαν μια καλή ομάδα που, αλλά με καμιά πιθανότητα να φτάσουμε στο Final Four. Και όλος ο κόσμος, και ίσως δίκαια, μιλούσε για τα Άστρα, για τους Stars, το Σπανούλη, το Ζακοβίκεβιτς, που δεν θα ήταν στην ομάδα. Τότε αυτό που είπα εγώ εκείνη τη... μετά, πριν από το παιχνίδι, δηλαδή θεωρώ ότι αυτό θα ήταν ένα κίνητρο επιπλέον, γιατί ο κόσμος αναγνωρίζει τους καλούς παίκτες, τους stars, αλλά όλοι έχετε πολύ καλή ποιότητα για να κάνετε πολύ καλό μπάσκετ και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Κάντε την προσπάθεια. Τώρα είναι εύκολο να πεις ότι το αποτέλεσμα, γιατί το αποτέλεσμα αυτό είναι χάρη σε αυτά τα παιδιά. Γιατί ήταν έτοιμοι, ερχόντουσαν στην προπόνηση κάθε μέρα, προσπαθούσαν και χάρη σε αυτό κερδίσαμε τη EuroLeague. Το Final Four. Ο Έτρο Μασίνα, αυτό που είπε για να κερδίσει, είπε ότι για να κερδίσει ένα Final Four πρέπει να κερδίσεις, να αποσύρεις την πίεση. Εσείς ήρθατε με μια καινούρια ομάδα. Ποιος είναι ο λόγος, το μυστικό, το Final Four κερδίζεται όπως κερδίζεται ένα πρωτάθλημα? Όχι, το Final Four είναι μια διαφορετικό πρωτάθλημα, γιατί πάντα προσπαθεί να μην έχεις πίεση, αλλά όπως είδατε, το τελικό είναι ένας τελικός, το πρώτο μέρος είδατε την πίεση. Προσπαθεί να δουλέψει με την ομάδα. Το μόνο που κάνω εγώ είναι να δουλέψω με τον ίδιο τρόπο όπως δουλεύουμε όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν, γιατί είναι αδιάφορο αν είναι τελικός ή όχι. Έτσι προσπαθώ να δουλέψω. Η ομάδα πριν από κάθε παιχνίδι, στο σεζόν, την σεζόν την κανονική, κατεβαίνω. Τώρα ήρθε και στα αποδυτήρια και μιλήσαμε και είναι πολύ καλός φίλος και ελπίζω ότι η χρονιά που έρχεται να βρεθούμε αντιμέτωποι στο γήπεδο. Υπάρχει καμία ευκαιρία να παίξεις στην NBA στο μέλλον? Είμαι πολύ χαρούμενος. Οπότε δεν θα πάω στην NBA. Όσον αφορά την εθνική, το μιλήσαμε πολλές φορές. Δεν είναι αυτή τη στιγμή να συνεχίσει να επαναλαμβάνουμε τα πράγματα. Εγώ είμαι χαρούμενος, είμαι ευχαριστημένος για την εθνική, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσεις. Και εγώ αυτό το... όσο αφορά το NBA θα μείνω εδώ, στο Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ πολύ τον Αρνό, τον φίλο μου, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω την ίδια ερώτηση στο Ζέλη Μερμπάντοβιτ. Θα σκεφτώ να πάει στο NBA. Together we will stay in Panathinaikos. I hope. Ελπίζω. You know my answer about this. I believe that. Ξέρετε την απάντηση. Εγώ νομίζω έχει πολύ μεγάλους προπονητές, είναι ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα. Εμένα μου αρέσει στην Ευρώπη, είμαι ευχαριστημένος εδώ πέρα, ειδικά στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό, οπότε δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Γιατί έχω τη ζωή μου. Θέλω να είμαι ευχαριστημένος, ικανοποιημένος κάθε μέρα και εγώ αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος εκεί. Do we have any more questions? Κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ποιος στη μέση? Βολταρένε Μουλτζέλ. Απορροφάτε γρήγορα και οι περιοχές που πονούν έλκουν τη θεραπευτική του δύναμη. Σταματάει τον πόνο και επιταχύνει τη φυσική αποκατάσταση. Βολταρένε Μουλτζέλ. Η χαρά της κίνησης.